κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό, αλλά συνελήφθη τελικά για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η καταχώρηση της υπόθεσης έγινε σήμερα στο δικαστήριο Λάρνακας, όπου η 31χρονη παραπέφθηκε σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου. Η Έλενα Λουκά έχει το ρεπορτάζ. Σε κύκλωμα ξεπλήματος φέρεται να εμπλέκεται η 31χρονη από την Ουκρανία, η οποία την περασμένη Παρασκευή κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό με το ποσό των 420.000 ευρώ να κάνουν φτερά. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον της καταχωρίστηκε υπόθεση και έγινε παραπομπή σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 17 Απριλίου. Όπως διαπιστώθηκε κατά την διαδικασία, η 31χρονη Ουκρανία φύχθηκε στην Κύπρο 20 φορές από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι και την 1η Μαρτίου, όταν και έγινε η καταγγελία της ληστείας, και όπως διαπιστώθηκε μετέφερε συνολικά το ποσό των 7.832.400 ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν από την κατηγορούσα αρχή, η κατηγορούμενη είχε προβεί σε δηλώσεις μετρητών και τις 20 φορές που είχε αφιχθεί στο νησί, με την αιτιολογία ότι ήταν χρήματα για αγορά ακίνητης περιουσίας. Όσον αφορά τις 420.000 για τις οποίες η ίδια προχώρησε σε καταγγελία ότι έπεσε θύμα ληστείας, το ποσό είχε δηλωθεί ως δάνειο, ενώ κατά την κατάθεσή της στις αστυνομικές αρχές υποστήριξε ότι επρόκειτο για αμοιβή της ίδιας και του συζύγου της. Ωστόσο, η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία ότι λίγο πρωτού δηλώσει ότι έπεσε θύμα ληστείας, εισήλθε σε συγκεκριμένο υποστατικό και παρέδωσε σε άγνωστο πρόσωπο χάρτινο πακέτο με χρήματα, και το οποίο δεν κατονομάζει. Η 31χρονη Ουκρανία αντιμετωπίζει συνολικά 60 κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης της. Η υπόθεση της Ουκρανής θα απασχολήσει την Επιτροπή Θεσμών την ερχόμενη Τετάρτη με πρωτοβουλία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Πόντου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας φαίνεται να έδωσε.